Θα παραμείνουμε στο ίδιο μήκο κύματο και θα πούμε αμέσω καλησμέ... καλησπέρα στον απόψινό μα καλεσμένο, ο οποίο είναι ο κύριο Νίκο Παπανδρέου, εν ενεργή και εκ νέου υποψήφιο με το Πασόκ Κινάλ. Καλώ ήρθατε στην Κρήτη TV, Καλώς κύριε σας Παπανδρέου. ήρθατε, κύριε Τεζάκη, και ευχαριστώ που με καλέσατε απόψε στο πρόγραμμά σα. Ευχαριστούμε εμεί που είσαστε κοντά μα. Θέλω να ξεκινήσουμε αμέσω ρωτώντα το εξή. Προεκλογική περιοδία στην Κρήτη. Αυτό σημαίνει τι, Είναι πιο εύκολη η επαφή και η επικοινωνία για εσά με τον πολίτη εδώ, ή επειδή ακριβώ αυτό το νησί έχει με πάθο αγαπήσει, με πάθο στηρίξει τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι απαιτήσει ίσω είναι και λίγο μεγαλύτερε. Καλό, <χελόνι> είναι και τα δύο. Ε, Προφανώ υπάρχει και η συνήθεια τη Κρήτη είναι πολύ φιλόξενη φιλοξεν, σε σχέση με άλλα μέρη τη Ελλάδο, είναι γνωστό. Υπάρχει και αναγνωσιμότητα, υπάρχει αγάπη και για τον Ανδρέα και για τον Γιώργο Παπανδρέου και για τον Γιώργο. Οπότε ε, υπάρχει μια φιλία. Δεν σημαίνει ότι όλοι ψηφίζουν και σε χαιρετάνε, αλλά σε σέβονται και σέβονται το όνομα. Αυτό είναι κάτι που το διαπιστώνουν όλοι που έρχονται εδώ. Φιλόξενη λοιπόν και με ανοιχτά αυτιά. Αυτό είναι αγκαλιάς. σημαντικό. Ε, να ρωτήσω τώρα το, το εξή, κύριε Παπανδρέο: Παρά το βαρύ πολιτικό σα όνομα, νομίζω ότι εσεί προσωπικά στη γοητεία τη πολιτική υποκύψατε μάλλον αργά είναι η δεύτερη φορά που σας βλέπουμε υποψήφιο στις Ευρωεκλογές και με μια θητεία σχετικά μικρή, μόλις 11 μηνών. τελικά μάλλον άξιζε τον κόπο για να, είσαστε εκ νέου υποψήφιος και θέλω να ρωτήσω σε αυτή τη μικρή θητεία των 11 μηνών τι είναι αυτό που σας γοήτευσε, τι είναι αυτό που πράξατε και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη Ευρωβουλή αν και εφόσον είσαστε μέλος της. Ναι, πολλά μαζί. Ναι, μπήκα αργά στο, στην επίσημη πολιτική να εμπιστοσύνη του κόσμου να με ψηφίσει. Γιατί ε, να ξεκινήσουμε με αυτό. Αισθάνθηκα ότι ε, έτσι κι αλλιώς εκφράζω τα, τη ανάγκη, τα προβλήματα της Ελλάδος τόσα χρόνια στο εξωτερικό που έχω ζήσει. Ε, δεν ήθελα να, είναι, να είμαι νωρότερη για πολλού λόγου, αλλά κάποια στιγμή γίνεται μια απόφαση κλικ, μια σοβαρή απόφαση που δεν μπορεί να την δικαιολογήσει εντελώ. Καμιά φορά και στο γάμο αποφασίζει χωρί να μπορεί να βάλει pros, cons, δηλαδή συν και πλήν. Είναι κάτι που λέει μέσα σου πρέπει να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και το Πασόκ εκεί που μπορώ να παίξω καλά. Και πιστεύω επειδή έχω ζήσει στο εξωτερικό και έχω μεγαλώσει με αυτέ τι ε, ε, εντυπώσει για τον κόσμο που γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια στο ΠΑΣΟΚ και στο εξωτερικό, ότι θα μπορούσα να βοηθήσω την Ελλάδα εκεί. Και προφανώ τα θέματα να πάω λίγο εντάχει, mm -hmm. ήμουν στην Επιτροπή Εξωτερικών Αλεία και Περιβάλλοντο, το οποίο ε, έχει σημαντικά θέματα. Ε, εξωτερικών, αμέσω σήκωσα το θέμα Μπελέρη, γιατί ήμουν εκεί για τι εκλογέ και ήμουν ο πρώτο που το έθιξε και έγινε μεγάλο θέμα στην, στην Ευρώπη με τι δικέ μα και με τα Νέα Δημοκρατία μετά από τη δικιά μου παρέμβαση. Τώρα είναι λίγο αλλιώ. Αν θέλουμε να μπούμε σε αυτό, έχει γίνει κομματικό. Έχει Πάει γίνει αυτό. Κομματικό. Κομματικοποιήθηκε. Πού οπότε... Πώς ξέφυγε αυτό το ζήτημα, κύριε Αλλάζουμε θέματα, αλλά νομίζω ότι είναι μια παρένθεση ξεφυγε αυτο το ζητημα κυριε παπανδρεο αλλαζουμε θεματα αλλα νομιζω οτι ειναι μια παρενθεση που πρεπει πώς να κάνουμε. Πώ ξέφυγε, να εννοείται πολιτικά ή το θέμα πολιτικά. Πήρε... Η Νέα πολιτικα βλέποντα ότι ίσω έχει προβλήματα με τι εκλογέ, το ανέλησε πολι... εντελώ κοινικά κατά με και είπε: ε, Αν φέρουμε για τον Πελέρη, όχι ότι δεν είναι άξιο ο άνθρωπο, θα έχουμε περισσότερε ψήφου από ένα κοινό που ίσω δεν είχαν. Άρα... Άρα διαφωνείτε στην υποψηφιότητα. Ναι, γιατί πολιτικοποιήθηκε κάτι που κάνει πιο δύσκολο σε εμά. Γιατί τώρα οι βορειοπρότερε είναι Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Πριν ήταν απλώ Μπερέι. Mm -hmm. Άρα το πρώτο θέμα. Το άλλο ήταν η έκθεση στην Τουρκία που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Που εκεί υπήρχε ένωση μεταξύ των Ελληνίων Ευρωβουλευτών. Αυτή που είναι δημοκρατικού τόξου που συζητάμε. Να καταγγελθεί για, τις... Για, τις... για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε δύο άλλα θέματα. Ένα είναι πιο προσωπικό. Με καλάσαν οι Κούρδοι στο συνέδριό του στην Άγκυρα και εκεί, ίσω αρέσει και στην Κρήτη. Ε, ήταν ένα σαν το σεφ 30.000 άτομα, ε, σαν το καραϊσκάκι, μάλλον, γεμάτο γιατί ανακοινώσαν του καινούριου αρχηγού γιατί άλλοι είχαν πάει φυλακοί. Και όταν είπαν είναι ο γιο του Ανδρέα Παπανδρέου εδώ, σηκώθηκαν όλοι σαν να ήταν το παλιό πασόκ, ο ενθουσιασμό του. Και επίση, ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με Ελλάδα είναι η εισβολή τη Αζερβατζάν στου Αρμένιου. Που πάλι συνδέθηκα πολύ με την αρμενική κοινότητα εξωτερικού, ήταν και το πρωθυπουργό τη Αρμενία, γιατί εμεί δίνουμε τη στήριξη στου Αρμένιου. Αυτά ήταν τα θέματα εξωτερική πολιτική. Στα θέματα περιβάλλοντο, σήκωσα το θέμα για του κτηνοτρόφου, έχουν προβλήματα με του λύκου. Ε, κάναμε ένσταση με την πρόεδρο των Σοσιαλιστών, τη φέραμε στην Ελλάδα και έτσι αυξήσαν τι αποζημιώσει για τη Λάρισα, που δεν έχουν φτάσει ακόμη για τη Θεσσαλία. Mm -hmm. ε, Επίση για την Αλία, κάναμε σοβαρή παρέμβαση με του συνάδελφου από την Ισπανία, ώστε η Τουρκία να, να έχει κυρώσει. Εάν δεν σταματήσει τι παράνομε ε, αλλιέ στο Αιγαίο και επίση αν επιδοτεί τα ψάρια και ανταγωνίζει τα δικά μα. Άρα, μεγάλα να ζητήματα που τέθηκαν, που προσπαθήσατε να βάλετε τη δική σα την πινελιά μέσα σε μόλι 10 μήνε. Και έχει ένα λυκό πρόσημο. Είχαμε και τα θέματα περιβάλλοντο, δηλαδή ένα πολύ δύσκολο νόμο πέρασε μια ψήφο, δεν ξέρω αν η επόμενη βρολίδα θα το, 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 το επικυρώσει και το συνεχίσει. Δηλαδή, να έχουμε περισσότερο αστικό πράσινο, να επιστρέψουν τα λιμάνια και τα ποτάμια και οι λίμνε σε καθαρή φάση και να προστατεύσουν τα δάση. Αυτό όμω με, με, την έλευση των συντηρητικών εδώ είναι το πρόβλημα. Επειδή είναι περιβάλλον και επειδή λένε ότι αυτά χτυπάνε τα μεγάλα συμφέροντα εταιρεών, mm -hmm. δεν του αρέσει πάρα πολύ. Να καταλάβετε ότι πέρασε με μια ψήφο στην Ευρωβουλή Μερικές, με πολλά από τα άρθρα. Ε, μια ψήφο και ακόμη πάγωσε λόγω τη κοινή αγροτική πολιτική που τα σταματήσαμε και αυτό. Άρα η επόμενη Ευρωβουλή, πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να συνεχίσει να έχει το όραμα, αυτό που λέμε και κοντά στο περιβάλλον και κοντά στα θέματα μα, θέλουμε να έχει προοδευτικό πρόσημο το σύνολο τη Ευρωβουλή. Mm -hmm, mm -hmm. Που δεν Κατά το βλέπουμε. Το. Ναι. Ε, παρατηρείτε το εξή παράδοξο σε επίπεδο χώρα, φαντάζομαι το γνωρίζετε πολύ καλά. Και οι μετρήσει και η αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι ο Έλληνα, ναι, μεν αναγνωρίζει απόλυτα τη σημασία τη Ευρώπη, τη Ευρωβουλή, του Ευρωκοινοβουλίου. Αισθάνεται αδικημένο σε ένα μεγάλο βαθμό. Αισθάνεται ότι κάπου στην καθημερινότητά του είναι μάλλον λιγότερο ε, Ευρωπαίο. Και το ερώτημα είναι. Πώ μπορεί να αλλάξει αυτό και πώ ενδεχομένω όλο αυτό μπορεί να δούμε να τροφοδοτεί και πάλι την αποχή από τι Ευρωκάλπε. Ναι, είναι, είναι, είναι ένα μείγμα πραγματών. Και επίση ασχολήθηκα με μη ιδεολογικά θέματα όπω το παιδικό καρκίνο και την πρόθεση ειδικά φάρμακα και για τον αυτισμό. Κάτι που μου το θύμισε ένα ε, στο, στον Ευρωκόπη, που είναι μικρό χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, που όμω έχει 10 παιδιά με αυτό το πρόβλημα, το οποίο η Ευρώπη έχει πρόβλημα, πρόγραμμα. Εμεί με το κοινό κράτο εκεί δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη, επειδή είχατε και πριν για το θέμα mm -hmm. τη διαφορετικότητα. Και αυτό για μένα είναι διαφορετικότητα. Το παιδί που πάει στο σχολείο με αυτισμό είναι λίγοι, αλλά είναι σοβαρό. Τον αντιμετωπίζουν σαν διαφορετικό και έχει προβλήματα. Και αυτά είναι στην ατζέντα των Ευρωπαίων, όπω τα ΤΕΜΠΗ στην ατζέντα των Ευρωπαίων, γιατί κατα... καταγγέθηκε η Ελλάδα για την κακιά διαχείριση, ίσω συγκάλυψη για τα τέμπι. Πού χάνεται λίγο το τρένο, για, γιατί όλο αυτό στη χώρα μας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν καταφέραμε να υπάρξει μια ισορροπία. Ακούστε, νομίζω ακόμη δεν αλλάξαμε μετά από το 10 και το 11 μέσα από την κρίση που ήταν πρόβλημα μεγάλο, μεγάλη κρίση, αλλά πρόταση να αλλάξουμε. Και έτσι έρχονται ευρωπαϊκά προγράμματα, λέμε 80% των νόμων έρχονται από την Ευρώπη στην Ελλάδα, είναι αλήθεια, δεν εφαρμόζονται όμως. Πληρώνουμε πρόστιμα για το πλαστικό που δεν μαζεύουμε, για τα ανοιχτά απορρίμματα, τα ή τι ανοιχτέ, τα σκουπίδια που έχουμε. Αυτά έχουμε πρόστιμα. Η Ευρώπη λέει είναι παράνομα. Όμω συνεχίζουμε να τα κάνουμε. Άρα, ένα κομμάτι την Ευρώπη, συμφωνώ, mm -hmm. που αργεί πολλέ φορέ να πάρει αποφάσει. Αν και με το COVID πήγε γρήγορα και βρήκε και τα χρήματα επιτέλου, που δεν τα βρήκε στη δικιά μα περίπτωση τη Ελλάδα με την κρίση. Τα βρήκε 800 δι και τα μοίρασε, και γι' αυτό σώθηκε η Ελλάδα με τα 35 δι που είχε τότε η Νέα Δημοκρατία να μοιράσει. Άρα είναι και σε εμά. Και ήμουν στην που έχουν πολλά προβλήματα με τι υποδομέ. Το 2024 ακόμη η που είναι άρδευση. Η Ευρώπη είχε δώσει ε, κάποια χρήματα σε αυτά. Όχι, δεν μπορεί να τα καλύψει όλα, αλλά είναι και σε εμά η τοπική κοινωνία μαζί με το κράτο, το κράτο που είναι ακόμη συγκεντρωτικό. Γιατί η Ευρώπη δίνει εθνικό σχέδιο να φτιάξει Ελλάδα για την κοινή αγροτική πολιτική. η Ελλάδα ορίζει πόσα, ε, πόσα ευρώ θα πάρει το στρέμμα το, βοσκο, το βοσκοτόπο. Δεν είναι η Ευρώπη. Εμεί λέμε 30 ή 50 ή 19. Λέει, να το πακέτο σα, μοιράστε το εσεί όπω θέλετε. Το Ταμείο Ανάκαμψη που δεν πήγε στου φτωχού με την έννοια ότι δεν πήγε στην ενεργειακή δημοκρατία, όπω λέμε, να πάρουν όλοι ή να έχουμε ενεργειακέ κοινότητε. Κάτι που έχ, mm -hmm. πολλοί κριτικοί ασχολούνται με τα. Α, α, γιατί δεν ξέρω, γιατί ήμουν σε αυτό το χώρο πριν γίνω Ευρωβουλευτή, με τι ανενώσιμε. Mm. Και έτσι πώ έγινε, πάει με όλου του μεγάλου. Επειδή είναι πιο φτινό, Το Καταλαβαίνω την οικονομική επιχειρηματικότητα. Είναι πιο φθηνό ο μεγάλο από τον. Ναι, αλλά να μοιράσουμε τα πολλά του Ταμείου Ανάκαμψη. Να πάνε και σε όλους, όλους και ένα 20% να πάει στις χαμηλές τάξεις. Δηλαδή, ο Δήμος μπορεί να δίνει σε 3.000 οικογένειε τζάμπα το ρεύμα. Άρα, η Ευρώπη έχει πολλά προγράμματα, δεν μπορεί να τα λύσει όλα. Αλλά και εμεί έχουμε μια ευθύνη να τα εφαρμόσουμε. Ά, Άρα, να... είναι, είναι λανθασμένη ή με στρεβλώσει η εφαρμογή του εθνικά, Πολλέ. Οι εφαρμόσει δεν εφαρμόζονται πολλά πράγματα. Δηλαδή, ε, ε, το, το κτηματολόγιο. Ακόμη το λένε που είσαστε, έχετε ναι, πάρει ναι. χρήματα. Άρα, ποιο φταίει η Ευρώπη στεί, που δεν εφαρμόζεται εκτιματολόγιο. Τα δασικά χάρτη που έχει ξεσυκωθεί ο κόσμο. Η Ευρώπη δεν με φτιάξει το χάρτη. Αλλά μπορεί, το καλό τη Ευρώπη μπορεί να παραπονηθεί αν είναι λάθο και να πει μαζευτείτε. Η Ευρώπη είναι σαν ένα μάτι σε αυτά τα λανθασμένα πράγματα. Και έχει και το χρήμα που εμεί θα πολεμήσουμε, γιατί η νέα Ευρώπη αν είναι συντηρητική. Δεν θα θέλει να μοιράσει. Στο αγροτικό ζήτημα έχουμε έτσι ένα παρελθόν σε ό,τι έχει να κάνει τι επιδοτήσει. Ένα ζήτημα το οποίο το είδαμε να φουντώνει και τοπικά και κεντρικά και σε επίπεδο Βρυξελών. Αλλά η Ελλάδα είναι σε μια άλλη φάση πάντα. Ε, Όπω είπα, είχε, είχε, εθνικό σχέδιο, έχει υποχρέωση εθνικού σχεδίου. Ε, δεν ενημέρωσε, το είπαν οι δεν υπήρχε διαβούλευση για το εθνικό σχέδιο. Και έτσι όταν ήρθαν οι προτάσει, ήταν σαν να έρθουν να έρθει καμπάνα. Λοιπόν, η κοινή αγροτική πολιτική όμω το αλλάζει, το κάνει πιο απλό. Αλλά περιμένει και από το κάθε, κάθε χώρα να κάνει και αυτή τι απλοποιήσει. Υπάρχει περιθώριο, λέει. Μεγάλο δηλαδή. περιθώριο. Τον μπλοκάραμε τώρα την κοινή αγροτική mm -hmm. πολιτική. Η επόμενη Ευρωβουλή θα είναι πιο φιλική στην Αγρότη, όποια και Ευρωβουλή και βγει. Μάλιστα. Όποια και η Ευρωβουλή. Η συντηρητική, η προοδευτική έχει αποφασίσει να βάλει τον αγρότη στο κέντρο τη κοινή αγροτική πολιτική που ίσω δεν το είχε για πολλού Αυτό λόγου. είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει πολύ πάρα την κοινωνία. Πάρα πολύ. Και, και, και εμεί πρωτοστατήσαμε και εγώ στο Πασόκο ίδιο. Πήραμε θέσει. Είχαμε και εντάσει μεταξύ με του Ισπανού και του Ολλανδού που τα βλέπουμε αλλιώ. Η Ελλάδα έχει την θέση υπέρ του μικρού αγρότη. Γιατί είμαστε όσο και να είναι ο πιο μεγάλο αγρότη στην Ελλάδα mm. είναι μικρό σε σχέση με του Ολλανδού. Να σταθούμε λίγο λοιπόν στο περιφερειακό κομμάτι. Αν μιλάγαμε συγκεκριμένα για την Κρήτη, πώ θα μπορούσε η Κρήτη μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να να αναδειχθεί και να στηριχθεί ουσιαστικά και στοχευμένα επί τη ουσία. Υπάρχουν προγράμματα περιφέρεια που λέγονται Περιφέρεια, που, που είναι και η Κρήτη και έχει ένα μεγάλο ταμείο. Και εκεί αντλεί ο Περιφέρειάρχη μαζί με την κυβέρνηση πολλά χρήματα. Η Κρήτη έχει καλό ρεκόρ στην απορρόφηση αυτό. Mm. Όμω υπάρχουν άλλα προγράμματα είναι η ενημέρωση τη Αϊράπετρα. Υπάρχει μεγάλο πρόγραμμα για τι υποδομέ των λιμανιών όποιο λιμάνι στην Κρήτη έχει πρόβλημα, ειδικά αν δεν είναι και πολύ βιολογικό ή βιώσιμο, είναι βρώμικο, αρχίζουν και πέφτουν τα τούβλα, η Ευρώπη έχει μεγάλο, μεγάλη υποδομή να εξυγχρονιστούν τα λιμάνια. Το κάνουν για λόγου ποιότητα, το κάνουν και λόγω μεγαλη υποδομη να εξυγχρονιστουν γιατί βάζει λογω ασφαλεια γιατι βαζει πολύ μεγάλο θέμα στην ασφάλεια και το βάζει επίση για του μετανάστε. Το βάζει επίση να ελέγχει ποιο έρχεται ή ποιο δεν έρχεται με τα λιμάνια. Άρα, αυτό το, Άρα το... μια πολυσύνθετη δράση. Δηλαδή. Πολυσύνθετη. Δηλαδή, αν πάρουμε την Ελλάδα σε ένα πρόβλημα, έχει πολλά προγράμματα ξεχωριστά για την άρδευση, το οποίο εγώ θα προσπαθήσω να εντάξουμε τα βρήματα τη Κρήτη σε πρόγραμμα κλιματική αλλαγή. Γιατί πιστεύω ότι η, η έλλειψη νερού που είχατε πριν στο πρόγραμμα είναι η κλιματική αλλαγή. Και δεν είναι μόνο θέλουμε να φτιάξουμε ακόμη αρδευτικό, Επειδή mm -hmm. θέλουμε αρδευτικό. Θέλουμε αρδευτικό γιατί μα έχει χτυπήσει ιδιαίτερα στο νότιο βήμα τη Ευρώπη ε, η κλιματική κρίση υπάρχει πρόταση στην κοινή αγροτική πολιτική να αυξηθεί 5% για να απαντήσει σε αυτέ τι προκλήσεις. προκλήσει. Να πάμε πολύ λέω ενδιαφέρον. Λέω πολύ γρήγορα γιατί ναι είναι πολύ ενδιαφέρον χρόνος. ωστόσο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, να πάμε σε κάτι άλλο. Τελικώ σε αυτή τη μάχη τη ακρίβεια έχει ή δεν έχει ρόλο η... η, Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα αματώνει, ο καιρό περνά, αποκλιμάκωση δεν έρχεται και η ανισότητα μεγαλώνει. Αν έχει, γιατί δεν την έχουμε δει τόσο καιρό να λαμβάνει δράση, απλά παρμένει παρατηρητή. Ε, μεγάλο θέμα. Ένα, προφανώς ένα κομμάτι είναι εισαγόμενο. Ο πόλεμος την προ τα πάνω τι τιμές, στο λείπασμα, εισαγωγή λιβασμάτων, εισαγωγή πετρελαίου. Ε, γιατί ακόμη, ας αφήσουμε την προσπάθεια μιας κυβέρνηση να δαμάσει το κτίνος των τιμών, Ακόμη δεν έχουμε αλλάξει την, το πώ παράγει η Ελλάδα το, τον το πλούτο τη ή την ενέργειά τη. Ακόμη είμαστε φυσικό αέριο, λιγνίτη. Εισάγουμε πάρα πολλά προϊόντα και αγροτικά προϊόντα. Αυτό τίνει να μα αυξάνει όλε τι τιμέ. Άρα, εμεί πρέπει να πάμε σε μια αλλαγή τη βιομηχανία μα που δεν υπάρχει, ώστε να παράγουμε περισσότερα προγράμματα Κάτι που λέει η Ελλάδα 40 χρόνια δεν είναι κάτι καινούριο. Η ακρίβεια επίση έχει άλλο θέμα. Η διατροφική αλυσίδα Έχουμε αποτύχει με του συνεταιρισμού. Αν ο αγρότη μπορούσε αυτό που λέει είναι λίγο σαν ποιητικό από το χωράφι στο ράφι να μπορεί να πάει. Το ακούμε, δεκαετίε. Θέλει όμω μια. Εδώ είναι η κοινωνική αλλαγή. Δηλαδή, όταν πήγα στα μπλόκα, πήγα και εγώ, μιλήσα που είχε θυμό οι αγρότε. Όταν βλέπουν κάποιον, καλά, το... ίσω το όνομά μου είναι λίγο τον θυμό, αλλά βλέπουν κάποιον εκπρόσωπο οποιαδήποτε κόμματο ή οποιοδήποτε δήμαρχο και είναι τσαντισμένοι. Η θεωρία αυτή στέει. Λέω, ωραία, τα πάμε εκεί, πιάμε κουκουέδε, πασό ξη ρίζα, βράδυ δύο η ώρα. Λέω όλα αυτά τα τρακτέρ, άλλα καινούρια και ειναι τσαντισμενοι η θεωρια αυτη στεει λεω ωραια τα παμε εκει πιαμε κουκουεδε πασο ξη βραδυ δυο η ωρα λεω ολα αυτα τα τρακτερ αλλα καινουρια και αλλα παλιά. Τα μοιραζόσαστε μεταξύ σα ποτέ. Έχετε κάτι John Deere που φτάνουν πάνω από μένα. Όχι, λέει. Η πολύ σπάνια το δίνω στον άλλον ή το νοικιάζω στον άλλον. Άρα ο συντηρισμός θα τα αυτά. Ναι. Είναι και θέμα τοροπία. Αλλά η ανάπτυξη θα έρθει από ανθρώπου. Δεν θα έρθει μόνο με νόμους και χρήματα. Αν βρούμε άτομα, γι' αυτό που μπορεί να μπει η νεολαία, γι' αυτό είναι σημαντικό να ψηφίσουν ναι. και να λάβουν κάποιε ευθύνε. Θα μπορούσε ένα λαμπρό νέο με MBA που λέμε να μαζέψει, αλλά θέλει να πείσει αγρότε, να παίξει το ρόλο, να φτιάξει ε, δρόμο είναι ο να έρθουν οι τουρίστε, αλλά κάποιο πρέπει να αναλάβει το management. Αυτή η λέξη συνήθω δεν τη λέμε στην πολιτική. Εγώ το λέω: οι λαμπροί άνθρωποι μπορούν να λάβουν πολλά κενά που έχει η ελληνική κοινωνία. Γιατί υπάρχει Ευρώπη εκεί. Εκεί θα δώσει η Ευρώπη βοήθεια. Επειδή έχει περάσει έχ, το Έχω χρόνους, ελπίδα εγώ. Έχω και, μεγάλη ελπίδα. Και πρέπει να πετάξετε σε λίγο. Με, ε, θα εγώ θέλω κλείνοντα να στείλετε το δικό σα το μήνυμα στον κριτικό, στον ψηφοφόρο που μα παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Γιατί να πάνε στην κάλπη, φαντάζομαι, πρωτίστω και δευτεροβόντω γιατί να ψηφίσουν Πασόκ και εσά. Ωραία. Ε, θα, θα μιλήσω περισσότερο στου νέου, αν βλέπουμε το πρόγραμμα. Οι μεγαλύτεροι τίνουν να πάνε πιο πολύ. Αν ο νέο δεν πάει, είναι σαν έχει παραδώσει τα όπλα. δηλαδή. Δεν... Δίνει τον εαυτό του την ευκαιρία για το μέλλον. Γιατί με τη σωστή ψηφοφορία επενδύει στο μέλλον τη χώρα. Το να μην πα σημαίνει δεν πιστεύει στη χώρα. Το να πα σημαίνει πιστεύει στην Ελλάδα. Και προπαντό η κίνηση να ψηφίσει σημαίνει πιστεύει στον εαυτό σου. Γιατί αυτό που θα βγάλει θα βγει την άλλη μέρα. Ψηφίζει το μέλλον σου και όλων μα. Αυτό ω προ το γιατί πρέπει εμεί να ψηφίζουμε, γιατί είναι θέμα ψυχολογικό. Και ο νέο που θα πάει θα σάνται καλά μετά όταν πάει στην παραλία. Αν πάει. Δεν θέλω άλλο να πω. Που... Είναι άλλη πολύ πολιτικοποιημένη είναι όχι μόνο χρέο, είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Μας. Τώρα γιατί το Πασόκ, το Πασόκ έχει τι σοβαρέ προτάσει, ακούσατε αρκετέ από μένα. Εγώ ζητάω πάλι την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων που ψήφισαν την προηγούμενη φορά. Είναι τέσσερι σταυροί. Με το καλό να βρεθώ κι εγώ στην όμορφη Κρήτη, στη ψηλά στη λίστα των σταυρών. Και εδώ είμαστε, αν πάμε καλά, να ξαναβρεθούμε αγκαλιά με τον λαό τη Κρήτη που με αγαπάνε και πιστεύω ότι και εγώ τι αγαπάω, το ξέρω καλά. Να είστε καλά εσείς. Ευχαριστώ πολύ yeah, για την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.